λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί. Κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν δειγματοληπτικά τεστ σε όσους επιστρέφουν από διακοπές. Η προσοχή όλων είναι πλέον στραμμένη στην εβδομάδα που ξεκινά, οπότε και αναμένεται η επιστροφή ενός μεγάλου αριθμού εκδρομέων από προορισμούς που χαρακτηρίζονται εστίες μετάδοσης του ιού. Είχε αρκετό κόσμο, υπήρχαν προφυλάξεις, εμείς πέραμε τις προφυλάξεις για τον κορονοϊό συχνά. Εντάξει, γενικά ο κόσμος, κυρίως οι ντόπιοι, είχαν το φόβο του ιού. Ο έγκαιρος εντοπισμός ασυμπτωματικών φορέων θα κρίνει πολλά για την εξέλιξη της νόσου. Θέλουμε να οχυρώσουμε την Αττική μας. Θα καλωσορίσουμε τους παραθεριστές μας, θα τους ενημερώσουμε μέσα από έντυπο υλικό και το κλιμάκιό μας θα πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό, επιδημιολογικό, εθελοντικό έλεγχο. Ήδη ο αριθμός των κρουσμάτων είναι σταθερά υψηλός, ενώ η υπερμετάδοση του ιού στα αστικά κέντρα απαιτεί απόλυτη επιφυλακή από τις υγειονομικές αρχές. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη μέρα που καταγράφησαν πάνω από 200 κρούσματα, ενώ αίσθηση προκάλεσε διασωλήνωση μιας νεαρής κοπέλας μόλις 17 ετών. Δείτε τους αριθμούς. Το Σάββατο ανακοινώθηκαν 230 κρούσματα, την Παρασκευή 254, την Πέμπτη 204 και την Τετάρτη 262, που αποτελεί και αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Την κατάσταση συναγερμού επιβεβαιώνει το γεγονός ότι 16 περιοχές έχουν κριθεί επιδημιολογικά επιβαρημένες και στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. Ανάμεσα τους από αύριο Δευτέρα και η Αττική, με τους χώρους εστίασης και διασκέδασης να κλείνουν τα μεσάνυχτα. Δεν συμφέρει και δεν υπάρχει λόγος να είμαστε ανοιχτά, γιατί ο κόσμος μπαίνει μετά τις 10.30, άρα για μια μισή μία ώρα δεν υπάρχει νόημα να είμαστε ανοιχτά. Στην Πάρο και την Αντίπαρο, κάτοικοι και επισκέπτες υποδέχτηκαν με ανάμεικτα συναισθήματα την επιβολή των έκτακτων ειδικών μέτρων. Τα μέτρα τα παίρνει η κυβέρνηση και ο ΔΥΚ και οι επιστήμονες. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πραγματικά είναι μια μαχαιριά στην οικονομία του νησιού μας. Όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο δεν φοράνε πολύ, αλλά στα μαγαζιά σε όλα δεν μας αφήνουν να μπούμε χωρίς μάσκα. Παρά τις απαγορεύσεις και τις συνεχείς συστάσεις, δεν δίνουν όλοι προσοχή στις καμπάνες κινδύνου. Εικόνες συνωστισμού και διαφορίας για την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας καταγράφηκαν και χθες σε αρκετές περιοχές. Δείτε εικόνες από πάρτι στη Μύκονο, όπου εμφανώς δεν τηρούνται αποστάσεις. Χρειάζονται άραγε βαριά πρόστιμα για να κάνει κάποιος τρία απλά πράγματα. Να φοράει μάσκα, να κρατάει απόσταση 1,5 μέτρου και να πλένει τα χέρια του. Η πρώτη φάση πήγε εξαιρετικά, διότι η ίδια η κοινωνία πειθάρχησε και αυτοπροστατεύτηκε. Αν αυτή η συνθήκη ακυρωθεί, θα ακυρωθούν όλα δυστυχώς. Το μέτρο περιορισμού του ωραρίου στα καταστήματα διασκέδασης και εστίασης σε όλες τις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές θα ισχύει μέχρι τις 24 Αυγούστου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασής του.